Κύριε Καπογιάννη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να μου πείτε την πόλη, πώς λέγεται, στην Ανατολική Κίνα. Εκεί γιατί δεν μπορώ να το διαβάσω εγώ. Νίγκμπο. Πώς? Νίγκμπο. Ένα ζευγάρι Ελλήνων καθηγητών που είναι στην Ανατολική Κίνα. Θέλω να μας εξηγήσετε τι γίνεται με αυτή την εφαρμογή. Λοιπόν, η εφαρμογή αυτή είναι πάρα πολύ χρηστική, καθότι συνδέεται και με τους προσωπικούς μας λογαριασμούς, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνοχή πληροφοριών ουσιαστικά όταν μετακινούμαστε. Οπότε κάθε φορά όταν μπαίνουμε σε κάποιο μαγαζί ή στην τράπεζα ή στο τρένο ή στο αεροπλάνο, έχουμε την δυνατότητα να δείχνουμε σε πραγματικό χρόνο το χώρο το οποίο βρισκόμαστε. Είναι μια εφαρμογή η οποία λέγεται Alipay. Που είναι η κλασική πλατφόρμα του Alipay. Για φέρτε το παιδιά μπροστά μας, το δείχνει η κυρία Οικονόμου, ελάτε. Αυτό τώρα εντοπίζει πού υπάρχει κορονοϊός. Ή αν έχετε εσείς κορονοϊό. Ουσιαστικά έχει ένα κουμπί το οποίο λέει health code. Εάν εγώ αυτό το επιλέξω, ουσιαστικά δείχνει σε μένα, ναι, ότι αυτό εγώ ουσιαστικά έχω πράσινο κωδικό. Ότι εγώ είμαι safe. Ότι δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Αλλά επειδή κάθε φορά αυτή η εφαρμογή καταγράφει ότι εγώ πήγα στη Σανγκάη, εγώ πήγα στο Πεκίνο ή οπουδήποτε αλλού, εάν από το ίδιο μέρος έχει περάσει κάποιος που βρεθεί με κόκκινο κωδικό, αυτόματα θα αλλάξει και ο δικός μου κωδικός για να περάσω από έλεγχο. Όχι ότι εγώ έχω απαραίτητα τον κωδικό. Μπορεί κορονοϊό. Να μην έχετε όμως κορονοϊό. Αυτό είναι. Πάει ανάλογα με τα στατιστικά, φαντάζομαι, στοιχεία. Είναι για την ιχνηλάτιση, δηλαδή. Για την ιχνηλάτιση, ναι. Ακριβώς. Είναι ιχνηλάτιση, είναι αυτό που είπατε, η ιχνηλάτιση. Οπότε, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, τώρα τι έγινε, πριν μερικές ημέρες παρουσιαστήκαν κάποια κρούσματα έξω από το αεροδρόμιο του Πουντόγκ, Σανγκάι. Μάλιστα. Σε ένα χωριό. Αμέσως βγήκε η ειδοποίηση ότι κλείνει το χωριό και αμέσως οι γειτονικές περιφέρειες μας είπανε δεν θα φύγετε έξω από την περιφέρεια του Τζενιτζάν που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Καλά, αυτό εντάξει. Εκτός αν υπάρχει άμεση ανάγκη. Εγώ δεν σας λέω για εσάς που ταξιδεύετε ή κάποιον που ταξιδεύει. Στην πόλη σας εκεί, εάν υπάρχει ο καθένας από εσάς, δηλαδή έχει από ένα κινητό και έχει αυτή την εφαρμογή, ακόμη και τα παιδιά. Αν έχει πολύ μικρά παιδιά, τότε ο γονιός είναι υπεύθυνος για τα παιδιά. Οπότε ο γονιός έχει ουσιαστικά δύο κωδικούς. Το δικό του προσωπικό κωδικό και τον κωδικό του παιδιού. Μάλιστα. Και αν το παιδί, ας πούμε, στο σχολείο λοιπόν, κολλήσει, τώρα, τι γίνεται. Οπότε λοιπόν τώρα ακούστε, να σας πω τώρα μια ιστορία που είναι πραγματική, γιατί έγινε λίγο πριν από λίγα λεπτά. Εντάξει, εδώ στο Πανεπιστήμιο. Ναι. Ήρθε συνάδελφος από την Κορέα μαζί με την κόρη του. Μπόρεσε να μπει μέσα στο πανεπιστήμιο και η κόρη του αυτή τη στιγμή δεν έχει τον κωδικό. Και είναι πρόβλημα, διότι δεν μπορεί να πάει στο σχολείο. Δεν μπορεί να μπει στο σούπερ μάρκετ, δεν μπορεί να πάει στην τράπεζα, δεν μπορεί να κάνει το παιδί τίποτα. Α, μισό λεπτό. Πρέπει να πάει στο σχολείο. Μισό λεπτό. Είναι υποχρεωτικό αυτό να το έχει κάποιο. Βέβαια. Μα είναι πρέπει να το έχετε όλοι αυτό. Έτσι είναι, υποχρεωτικό είναι. Είναι υποχρεωτικό να έχει barcode. Και να σας πω, αυτά τα προσωπικά δεδομένα πού πηγαίνουν δηλαδή που βάζετε στα κινητά σας τηλέφωνα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα προσωπικά δεδομένα είναι μια σχετική λέξη σαν προσωπικά δεδομένα, διότι αυτά διαμοιράζονται με τα προσωπικά μου δεδομένα που έχω ούτως ή άλλως στο σύστημα. Εντάξει, και αυτά διακλαδώνονται, αν δεν λέω σωστά τη λέξη, μαζί με τα άλλα περιφερειακά στοιχεία σε κεντρικό επίπεδο. Τώρα, να σας πω την αλήθεια, αυτό το έχουμε ούτως ή άλλως. Ακριβώς, μην τρομάζουμε τον κόσμο, διότι όλα τα κράτη σε όλο τον πλανήτη Γη. Εντάξει, όλοι μας είμαστε ούτως ή άλλως κάτω από μία κεραία. Αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, δεν είναι κάτι καινούργιο. Καλά, εδώ έχουμε μεγάλη αγωνία να το ξέρετε στην Ελλάδα ότι αυτά τα στοιχεία μας θα τα πάρει ο Bill Gates και μας βάζει τσιπάκια. Εκεί πού πηγαίνουνε που δεν έχουν Bill Gates. Ναι. Σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιείται τα προσωπικά μας. Δεν υπάρχει ίδια προστασία βεβαίως των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κόσμο. Ναι. Δεν είναι ίδια στη Δύση, οπότε είναι και στη. Εμένα με προβληματίζει όμως λίγο αυτό, μισό λεπτάκι. Εμένα με προβληματίζει και με τρομάζει λιγάκι αυτό. Γιατί με την συγκεκριμένη εφαρμογή που έχετε, ανά πάση ώρα και στιγμή, φαντάζομαι ότι αυτός ο σερβερ, δεν ξέρω πού πηγαίνουν όλα τα στοιχεία, γνωρίζει πού είστε, πού κινείστε, τι κάνατε όλη την ημέρα. Υπάρχουν εφαρμογές αυτές και στην Ευρώπη. Υπάρχει στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στη Φιλανδία, υπάρχει στην Κροατία, υπάρχει στην Τσεχία. Ναι, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι υποχρεωτικό, Τζίνα μου. Εδώ έτσι περιορίσαν τον κορονοϊό στην Κίνα.
Γι' αυτό το συζητάμε τώρα αυτό. Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Γι' αυτό και δεν έχουμε και κανένα πρόβλημα. Ότι περιορίσανε τον κορονοϊό, γι' αυτό το λόγο και εμείς δεν ξέρουμε ακριβώς πού πάνε όλα αυτά τα δεδομένα. Είμαστε happy να τα δώσουμε τα δεδομένα, γιατί ξέρουμε ότι με το που θα βρεθεί ένα κρούσμα θα μας σώσουν και θα το εγκλωβίσουν. Συγγνώμη, κυρία Οικονόμου, εάν εσείς κολλήσετε κορονοϊό, χτύπα ξύλο. Θα κοκκινήσει αυτό. Αυτό θα κοκκινήσει, γιατί θα με ελέγξουν, θα το δουν ότι έχω τον κορονοϊό. Γιατί όσο όταν έρχομαι στο πανεπιστήμιο, μου παίρνει τη θερμοκρασία. Οπότε θα δουν ότι η θερμοκρασία μου δεν είναι φυσιολογική. Θα με στείλουν στο νοσοκομείο, θα κοκκινήσει αυτό. Όχι, θα κοκκινήσει αυτόματα. Ο κωδικό σα, το barcode αυτό θα κοκκινήσει αυτόματα. Γίνεται πρώτα πορτοκαλί και μετά θα γίνει κόκκινο. Ναι, σα μετράει το ίδιο, αυτό θέλω να σα πω. Όχι, όχι, κάνουν τεστ. Πάνε, καταλαβαίνω ότι έχει πάρα πολλά τεστ κάθε μέρα. Όπου και να πηγαίνετε, σας θερμομετρούν, κάνουν τεστ. Όπου και να πηγαίνετε, μας θερμομετρούν. Ναι, κάνουμε τα τεστ. Τα τεστ όχι, μόνο από τη θερμομέτρηση ουσιαστικά. Και από τη θερμομέτρηση βλέπουν τι γίνεται. Βλέπουν και κοκκινίζει αυτό. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Καταλαβαίνουμε ότι το έχετε λύσει το πρόβλημα με τον κορονοϊό, από ό,τι φαίνεται. Ουσιαστικά ναι, το έχουμε λύσει και η ζωή μας είναι κανονική πλέον. Ναι, οκ, φυλαγόμαστε. Μάσκες φοράτε, φαντάζομαι. Αλλά... Μάσκες φοράτε. Όπου αυτό απαιτείται. Όπου αυτό απαιτείται. Α. Μάλιστα. Και κάτι ακόμα. Ναι. Μην ξεχνάμε κάτι. Δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογίας. Είναι και θέμα και των ανθρώπων, ότι φέρουν την ατομική ευθύνη. Εδώ ο συνάδελφός μου την άλλη φορά, ξέρω εγώ, ήταν άρρωστος και κάτι στο σπίτι του. Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι και αυτό που λέμε και φωνάζουμε καθημερινά. Σας ευχαριστούμε. Να σας πω, συγγνώμη, είστε πολύ καιρό εκεί στην Κίνα? Σχεδόν 3 χρόνια. Α, ευχαριστημένοι. Ναι, πολύ. Μπράβο. Δεν είναι τόσο τραγικά όσο κόσμος σας πιστεύει.